Να δούμε τώρα τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια του Άρη Κουτσιούκη, που είπαμε ότι βρίσκεται σε εμπορικό δρόμο. Άρη. Είμαστε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, δίπλα στην οδό Τσιμισκή. Και εδώ, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, πολύ υποτονική ως ανύπαρκτη είναι η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της πόλης. Όσα από αυτά άνοιξαν με το νέο σύστημα, γιατί ειδικά σε ένδυση και υπόδυση αυτά είναι ελάχιστα. Στην οδό Τσιμισκή, σύμφωνα με όσα μας έλεγε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, δεν πρέπει να άνοιξαν πάνω από 10 καταστήματα από τα περίπου 200 που υπάρχουν συνολικά. Κάτω από 10% είναι και όσα άνοιξαν εδώ στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, με τους περισσότερους εμπόρους και στη Θεσσαλονίκη να εμφανίζονται απογοητευμένοι από αυτές τις δύο πρώτες μέρες επαναλειτουργίας της αγοράς. Και εδώ το θέμα που θέτουν, αυτό που ζητούν, είναι να επιτραπεί τουλάχιστον στα καταστήματα που πουλούν παπούτσια και ρούχα να μπορούν οι πελάτες να μπαίνουν μέσα στα καταστήματα, έστω και με ραντεβού, έστω και με αυστηρά μέτρα επιτήρησης. Λοιπόν, απέχουμε πολύ από αυτό, τουλάχιστον σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε πολύ και τον Άρη Κουτσιούκη.